έχετε αυτό το σκυλί, ναι. Για να καταλάβετε τώρα γιατί άνθρωποι που μιλάμε, σε διαφορετικές στάσεις το σκυλί. Έχω κάνει το διασκελισμό του όταν τρέχει. Πρώτα απ' όλα αυτά τα σκυλιά είναι μαγικά όταν τρέχουν. Είναι, ναι, όντως, είναι σκυλιά. Όντως. Εξαιρετικά, να. Κοίταξε, κοίταξε. Πόσα σκυλιά είναι στο τατουάζ? Τρία. Τρία. Το ίδιο, κατάλαβα, ναι, σε τρεις. Ναι, κατάλαβα. Απλώς είναι το δικό σου σκυλί. Το έκανες πρόσφατα, γιατί είναι... Ναι, το έκανα, δεν θυμάμαι πότε. Πρέπει να 2 μήνες. Να σου πω τώρα κάτι, συγγνώμη, θα σου πω, θα σου στεναχωρήσω. Έχεις φτιάξει ένα ωραίο σκυλί. Τι είπες? Ο κύριος το τατού, ποιος, ναι, το έκανε. Έχει κάνει ένα ωραίο σκυλί, δεν έκανε το δικό σου. Ο Κώστας. Ναι. Έχει κάνει το σκύλο μου. Γιατί επέλεξες αυτό το σκυλί και δεν επέλεξες ένα προηγούμενο σου? Δεν έχεις κάνει ποτέ τατουάζ για σκύλο? Όχι, έχω πάθει μεγάλο έρωτα με αυτό το σκύλο. Ναι. Νομίζω ότι είναι παιδιά. Ο έρωτας είναι τυφλός. Όντως, ο έρωτας είναι τυφλός. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο έρωτας είναι τυφλός. Εντάξει, είναι τυφλός ο έρωτας. Παιδιά, να σας πω κάτι. Είναι, ας πούμε, κοιμόμαστε μαζί. Ο Φόντας. Ο Φόντας. Ο Φόντας. Ο Φόντας. Κοιμόμαστε αγκαλιά. Το τόσο που το είναι. Δεν τον έχεις απογαλακτήσει ακόμα το πάνω στο δικό του κρεβάτι, έτσι. Είναι αυτό που λέγαμε το μαζάνι πριν. Ναι. Κοιμόμαστε αγκαλιά και κάθεται, ας πούμε, στην αρχή έρχεται και κάθεται όπου βρίσκει κούρμπα. Έτσι, ναι. ή εδώ, έτσι, μέσα στα παπλώματα. Δεν τρομάζεις το πράγμα. Λοιπόν, και κατά τις πρωινές ώρες έρχεται και ακουμπάει στο μαξιλάρι και κοιμόμαστε, ξέρεις, εδώ με κοιτάει. Και κάνει και αυτό το πράγμα. Και αυτό με αναστενάζει, ε. Ναι. Από ευτυχία είναι αυτό. Βέβαια. Και συγγνώμη, δηλαδή όταν ανοίγεις τα μάτια το πρώτο πράγμα που βλέπεις είναι τη φάτσα του Φόντα. Ναι. Και δεν τρομάζεις. Παιδιά, αυτό το σκυλί είναι πανέμορφο. Θα μου πεις. Παιδιά, έπρεπε να το φέρω. Μα γελάνε όλοι. Απλά είναι πολύ αδύνατο, είναι αγωνιστικό σκυλί, είναι λαγός.